Καλημέρα, κυρία Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε. Πώς είστε? Εντάξει, καλά είμαστε. Πολύ δουλειά έχει τις τελευταίες εβδομάδες, πολλές ευθύνες. Πηγαίνοντας και κάνοντας, νομίζω, με κάποια συνέπεια προς το παρόν. Και πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις και πάρα πολλά θέματα τα οποία ανακύπτουν. Για παράδειγμα, ένα από αυτά προκύπτει από ερωτήσεις τηλεθεατών που λένε ότι 2.500 αναπηρικές συντάξεις δεν έχουν πληρωθεί και ρωτούν για ποιο λόγο και πότε θα καταβληθούν. Κοιτάξτε, με έρευνα της πολιτείας και του κράτους από την αρχή της πανδημίας ήταν η εξής: να μπορέσει ο κύριος μηχανισμός προνοιακής πολιτικής, δηλαδή τα επιδόματα, να πληρώνονται άνευ προβλήματος. Ναι. Συγγνώμη, τώρα θα σταματήσω λίγο, γιατί μικροφωνίζει η φωνή μου. Αν μπορεί ο τεχνικός από εσάς να κάνει κάτι, γιατί με ακούω. Μικροφωνίζει. Ελάτε. Τον ήχο της, κυρία Μιχαηλίδου. Θα το φτιάξουμε αμέσως. Ελάτε, κυρία Υπουργέ. Εντάξει, ευχαριστώ. Οπότε, μέρημνά μας πολύ μεγάλη είναι τα επιδόματα να συνεχίζουν να δίνονται κανονικά. Αυτό το έχουμε καταφέρει. Όχι σε μεγάλο βαθμό, το έχουμε καταφέρει στο 100%. Και εδώ θέλω να θυμίσω, 31 Μαρτίου, το οποίο ήταν το deadline, αν θέλετε, η τελική μηνύα για την καταβολή της πρώτης δόσης του καινούριου επιδόματος, του καινούριου γέννησης δηλαδή, καταβλήθηκε κανονικά. Τώρα, ως προς την ερώτησή σας. Ναι. Υπάρχει νομοθεσία, και η νομοθεσία αυτή υπάρχει από το 2000, αλλά και τελευταία νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία λέει το εξής: ότι ένας συμπολίτης με αναπηρία δεν μπορεί, και είναι κάθετο το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν μπορεί να είναι δικαιούχος και προνοιακής, δηλαδή αναπηρικής σύνταξης, και αναπηρικού επιδόματος. Οπότε, δεδομένης αυτής της νομοθεσίας, τακτικά γίνονται έλεγχοι από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτσι ώστε να μην υπάρχουν συμπολίτες οι οποίοι κάνουν, ή μάλλον αυτόματα από τις υπηρεσίες γίνεται αυτή η κατάχρηση. Άρα, τι γίνεται για αυτές τις συντάξεις, οι οποίες δεν έχουν δοθεί, όσες είπατε ακριβώς, 2.200 για να είμαι. 2.200. Και για να είμαι για βαριά αναπηρία, δεν έχουν δοθεί για αυτόν ακριβώς το λόγο. Επειδή βάσει της νομοθεσίας αυτής και βάσει των τακτικών ελέγχων που γίνονται, εξακριβώθηκε ότι αυτοί οι συμπολίτες μας παίρνουν και σύνταξη αναπηρίας και αναπηρικό επίδομα. Οπότε, και όπως ορίζει ο νόμος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι κάτι που ήρθαμε τώρα, και κάναμε συγγνώμη, τώρα, για να το όπως καταλάβω, ορίζει ο νόμος, αυτές οι από τα δύο κρατιέται η σύνταξη. Ένα λεπτό, για να το καταλάβω. Και να το καταλάβουν και όσοι έχουν την αγωνία δηλαδή. Όχι να το καταλάβω εγώ. Αυτές οι 2.200 αναπηρικές συντάξεις δεν θα καταβληθούν τελικά? Το αντίθετο, δηλαδή εκεί που στους 84.000, γιατί δεν είναι μόνο και θα στοιχεία, δίνονται 84.600 επιδόματα βαριάς αναπηρίας. Ναι. Από τα 84.600 αυτά επιδόματα βαριάς αναπηρίας και βάσει της νομοθεσίας που ξαναλέω προϋπάρχει, εξακριβώθηκαν μέσω των τακτικών ελέγχων που γίνονται ότι 2.200 άνθρωποι παίρνουν και σύνταξη αναπηρίας και επίδομα αναπηρίας. Επειδή ο νόμος δεν αφήνει κάτι τέτοιο, δεν αφήνει δηλαδή κάποιον άνθρωπο όμως να παίρνει για τον ίδιο σκοπό και σύνταξη και επίδομα, αυτό που κάνει ο νόμος είναι ότι σου λέει πρέπει να κρατήσεις τη σύνταξη. Γιατί η σύνταξη είναι το περιουσιακό δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Ωραία. Οπότε φεύγει το επίδομα, δεν φεύγει η σύνταξη. Ναι. Άρα αυτό που δεν έχει καταβληθεί τι είναι, σύνταξη ή επίδομα? Το επίδομα δεν έχει καταβληθεί. Α, μάλιστα. Άρα λοιπόν θα καταβληθούν οι συντάξεις, δεν θα καταβληθεί το επίδομα, διότι ναι, αυτό που βλέπει ο νόμος. Πότε θα καταβληθούν? Οι συντάξεις θα καταβληθούν όπως προβλέπετε, κανονικότητα. Μάλιστα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μάλιστα. Ούτε στα επιδόματα τα οποία πληρώνονται πλέον τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα, για να υπάρχει μια αρμονία και να ξέρει ο κόσμος πότε να τα περιμένει και να μπορεί να κάνει τον προγραμματισμό του, αλλά και οι συντάξεις, ό,τι ενημέρωση έχω από τον Υπουργό, τον κύριο Βρούτση, που είναι καθήλυνα αρμόδιος, πληρώνονται κανονικότατα. Ισχύει αυτό που μας λένε ότι οι προνοιακές δομές δεν έχουν συμπεριληφθεί στο βοήθημα των 800 ευρώ? Όχι, αυτό δεν το έχω ξανακούσει να σας πω, διότι έχουμε κάνει συλλογικά στο Υπουργείο τέτοια προσπάθεια για τις προνοιακές δομές, που και από την ΕΣΑΜΕΑ και από την ΠΟΣΓΑΜΕΑ, η ΠΟΣΓΑΜΕΑ, οι γονείς των παιδιών με αναπηρία, να σας αναφέρω ότι δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Έβγαλαν σημείωμα χθες δελτίο τύπου, στο οποίο μας ευχαριστούν σαν Υπουργείο και εμένα προσωπικά για τη δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη αναγνώριση αυτό που έχει γίνει. Τα ΚΕΠΑ, οι επιτροπές. Αυτή την περίοδο, τι γίνεται με τις επιτροπές? Οι επιτροπές αυτή την περίοδο ήταν ένα από τα πρώτα μέτρα τα οποία λάβαμε στο Υπουργείο Εργασίας. Οι επιτροπές από το δίκαιο για 3 μήνες έχουν πάρει παράταση. Πήραν παράταση μέχρι
31 Μαρτίου, η οποία παρατάθηκε, έτσι, γιατί? Γιατί δεν μπορείς σε αυτή την κατάσταση της πανδημίας να ζητάς τον κόσμο να συνοστίζεται στις επιτροπές ΚΕΠΑ, οι οποίες αποφασίζουν για το ποσοστό αναπηρίας των συμπολιτών μας. Οπότε οι επιτροπές ΚΕΠΑ, υπενθυμίζω, ανήκουν στον ΕΦΚΑ, έτσι. Και ο ΕΦΚΑ πήρε απόφαση ως Υπουργείο Εργασίας ότι παρατείνονται οι επιτροπές ΚΕΠΑ, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον ιατρικό έλεγχο αναπηρίας των συμπολιτών μας. Οπότε όσοι συμπολίτες είχαν να περάσουν από Επιτροπή ΚΕΠΑ για να παραταθεί το επίδομά τους, αυτοδίκαια, εδώ για και τους... πάνω από ένα μήνα πλέον, παρατείνεται το επίδομα αυτό. Για τους νέους δικαιούχους, ωστόσο. Για τους νέους δικαιούχους κάνουν την αίτησή τους και άνευα και εξετάζονται οι φακελοί τους πάνω στο ιατρικό ιστορικό τους. Άμεσα, θέλω να πω, υπάρχουν καθυστερήσεις. Προσπαθούμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε, έτσι ώστε το κομμάτι της φυσικής παρουσίας που χρειαζόταν πριν να αναπληρώνεται. Και προς το παρόν είμαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων και χωρίς παράπονα συμπολιτών πάνω σε αυτό. Τώρα, κυρία Υπουργέ, τι γίνεται με τις άδειες ειδικού σκοπού σε γονείς ατόμων με αναπηρία? Πώς σκέφτεστε να τις διαχειριστείτε όσο προχωράμε στους περιορισμούς, διότι υποτίθεται ότι 10 Απριλίου, για παράδειγμα, κλείνει η πρώτη περίοδος, η πρώτη ημερομηνία αναστολής και χορηγήσεων αδειών ειδικού σκοπού. Τι θα κάνετε με αυτό? Κοιτάξτε, θα ήθελα όσο μπορώ από την πλευρά μου να καθησυχάσω τον κόσμο. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη η καιρή και ότι οι αγωνίες είναι μεγάλες. Αλλά νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχουμε δείξει καλά και συνεπή δείγματα εργασίας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι οι ειδικές άδειες θα παραταθούν. Δηλαδή όσο υπάρχει αυτό το μεγάλο υγειονομικό πρόβλημα δημόσιας υγείας για τη χώρα, ο κόσμος πρέπει να περιμένει ότι η συνέπεια την οποία έχει δείξει η κυβέρνηση μέχρι τώρα θα συνεχιστεί. Οι άδειες ειδικού σκοπού για παιδιά με αναπηρία ή μάλλον για άτομα με αναπηρία ήταν ένα μέτρο το οποίο πέρασε στην πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου που περάσαμε. Και το περάσαμε έτσι ώστε να μην έχει ηλικιακό όριο. Δηλαδή, γονείς που τα παιδιά τους έχουν κάποια αναπηρία, χωρίς κανένα ηλικιακό όριο, να μπορούν να παίρνουν ειδική άδεια, είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο, σαν να είναι γονείς παιδιών μέχρι 15 χρονών, όπως προβλέπεται για τα υπόλοιπα παιδιά. Οπότε, καταλαβαίνουμε ότι. Θα παραταθούν αυτά, αυτό το καθεστώς θα παραταθεί ως έχει, για όσο χρειαστεί. Κοιτάξτε, δεν θέλω να έχω κάποιο προφητικό ρόγο, αλλά σίγουρα για όσο χρειαστεί αυτό το πράγμα θα παραταθεί. Αν έχουμε κάποια δραστική αλλαγή σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, από ό,τι βλέπω η αλλαγή θα είναι στη θετική κατεύθυνση, αλλά και πάλι σας λέω, δεν θέλω να γίνομαι ούτε μάλιστα καλών ούτε κακών εξελίξεων. Θα αλλάξουν τα πράγματα ανάλογα. Αλλά θέλω να πω ότι η κυβέρνηση κινείται σε πλήρη αντιστοιχία με την εξέλιξη του κορονοϊού. Κυρία Μιχαηλίδου, έρχονται πάρα πολλά μηνύματα για καθυστερήσεις στην καταβολή του οικογενειακού επιδόματος σε πάρα πολλές περιοχές. Κοιτάξτε, όχι, και το οικογενειακό επίδομα, δηλαδή το επίδομα παιδιού, όπως και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και το επίδομα γέννησης και το επίδομα στέγασης, συνεχίζουν και καταβάλλονται κανονικά. Δηλαδή, σύμφωνα με την νομοθεσία που περάσαμε εμείς τέλος Ιανουαρίου, όλα τα επιδόματα πλέον καταβάλλονται τελευταία εργάσιμη. Οπότε, δεδομένου το ότι... Σας λέω ότι υπάρχουν περιοχές όπου μας αναφέρουν ότι δεν έχει καταβληθεί. Αχ, συγγνώμη, δεν σας άκουσα καθόλου. Σας το λέω επειδή υπάρχουν περιοχές που μας στέλνουν ότι δεν έχει καταβληθεί, δεν έχει μπει στους λογαριασμούς. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν καθυστερήσεις? Κάθε μέρα και πάνω από μια φορά τη μέρα είμαι σε επικοινωνία με τον ΟΠΕΚΑ, τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων, και κοινωνικής αλληλεγγύης. Δεν έχω καμία, γιατί προφανώς κάθε μέρα του ζητάω, γιατί η αγωνία μου είναι μεγάλη. Σε αυτούς τους καιρούς να πληρώνονται οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι δυνατόν. Δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση. Θα παρακαλούσα πολύ, αν είναι κάτι τέτοιο το οποίο η ενημέρωσή μου είναι μόνο διαφορετική και κάθετα διαφορετική, να έρθουν σε επαφή και με τον ΟΠΕΚΑ και με το προσωπικό μου γραφείο, να δούμε ποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι αυτές και να δούμε ακριβώς τι κάνουμε. Γιατί σας λέω, η αγωνία μου είναι μεγάλη, κάθε μέρα ζητώ ενημέρωση. Και γνώριζα, όπως είδατε, το ζήτημα των προνοιακών επιδομάτων και γιατί δεν έχουν καταστήσει αυτά τα 2.200 επιδόματα βαριάς αναπηρίας. Αντίστοιχα για το επίδομα παιδιού, γνωρίζω ότι 31 Μαρτίου πληρώθηκε κανονικά, όπως και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε αναφορές ή καταγγελίες στο Υπουργείο σας
για εργαζόμενους με ποσοστό αναπηρίας που βρίσκονται αντιμέτωποι με ανάλγητες συμπεριφορές εργοδοτών. Αν έχετε τέτοια κρούσματα στο Υπουργείο και πώς τα έχετε διαχειριστεί. Κοιτάξτε, το κομμάτι της εργασίας σε συνανθρώπους μας με αναπηρία και το τι γίνεται σε αυτή την περίοδο, δεν σας κρύβω ότι μας έχει ταλαιπωρήσει πολύ. Διότι σίγουρα είναι πολύ πιο επιβαρημένες περιπτώσεις και πολύ πιο ευάλωτες στην επαφή τους με τον εργασιακό τους χώρο. Οπότε αυτό που προσπαθούμε να δούμε είναι ανάλογα και είναι, ξέρετε, πολύ δύσκολο να κάνεις διαχωρισμό αναπηρίας ως προς την εργασιακή υποχρέωση από τους ανθρώπους μας. Ναι. Διότι μπορεί κάποιος να πει ότι ο άνθρωπος π.χ. με τυφλότητα μπορεί κανονικότατα, γιατί δεν είναι ευάλωτο στο κομμάτι του πράξη τον κορονοϊό, έτσι, να πάει στη δουλειά του και να φαίνεται αυτό πολύ πιο σαφές. Από την άλλη, ένας άνθρωπος με τυφλότητα χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τα χέρια του πολύ πιο πολύ από τους υπόλοιπους από εμάς. Οπότε να έχει αυξημένο ρίσκο στην επαφή του, αν θέλετε, με τον ιό. Οπότε είναι πάρα πολύ οι παράγοντες. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να σας ρωτήσουμε λίγο, επειδή πρέπει να κλείσουμε και για τους... Όχι, να το τελειώσει τώρα, μου συγγνώμη. Ναι. Να τελειώσει την απάντηση, γιατί δεν την έχει δώσει ακόμη η κυρία Μιχαηλίδου. Για να σας είμαι ειλικρινής, στο κομμάτι των παραπώνων από την βρά των εργαζομένων, στην πρόνοια δεν μας έχει έρθει κάτι. Δηλαδή, αυτό το οποίο είμαστε σε συνεννόηση με το Πανελλήνιο Σωματείο είναι να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε παραπάνω τους ανθρώπους μας με αναπηρία. Όμως, στο δικό μας Υπουργείο, με μονομένα παράπονα, δεν μπορώ να σας πω ότι έχουν έρθει αυτό το κομμάτι και είμαστε αποδέκτες πολλών παραπονών. Ευτυχώς. Ξέρω ότι δεν είστε οι αρμόδιοι, αλλά δεν ξέρω, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για τους μακροχρόνια ανέργους. Αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη, κάτι να γίνει για να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Κοιτάξτε, για τους μακροχρόνια ανέργους, όσο και για τους όσους παίρνουν το επίδομα εξαμήνου το ΑΕΔ, έτσι, αυτό που έχει γίνει είναι να παραταθεί για 2 μήνες από το δίκαιο το επίδομά τους. Γνωρίζω ότι τόσο στον ίδιο τον ΑΕΔ, όσο και ο Υπουργός, ο κ. Βρούτσης, κοιτάνε το ζήτημα της ανεργίας εντατικά. Ετοιμάζεται πρόγραμμα το οποίο έχει ανακοινωθεί, όχι στη λεπτομέρεια του, αλλά έχει ανακοινωθεί για 100.000 ανέργους τι προγράμματα μπορούν να δοθούν σε αυτούς και τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει επακριβής ενημέρωση γι' αυτό. Αυτό που θα ήθελα να πω όμως, γιατί με ρωτήσατε κάτι και μέσα στην ιρμή του λόγου ξέχασα να το απαντήσω, ως προς προνοιακές δομές και τι έχει γίνει σε αυτές. Θέλω να ενημερώσω ότι εδώ και 2 εβδομάδες πλέον έχουμε ολοκληρώσει 500 προσλήψεις σε όλες τις προνοιακές δομές της χώρας. Είναι πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε και κινηθήκαμε με ταχύτητα και ευελιξία σε αυτό. Ξέρετε ότι οι προνοιακές δομές της χώρας μας, που είναι 50 δομές σε όλη την επικράτεια, φιλοξενούν συνανθρώπους μας με μεγάλη ευαλωτότητα. Δηλαδή είναι παππούδες, είναι άνθρωποι με χρόνια αναπηρία, είναι άσυλα ανιάτων. Κλειστές δομές δηλαδή, που λόγω ακριβώς των ειδικών αδειών που έχουν δοθεί στους εργαζομένους μας, στους δημόσιους υπαλλήλους, ήταν και είναι, όχι πλέον, σε ρίσκο να μην τους βγαίνουν οι βάρδιες. Άρα να έχουμε πολύ ευάλωτους συμπολίτες μας που να μην έχουν το κατάλληλο προσωπικό να τους προσέξει. Μάλιστα. Και εκεί πέρα έχουμε καταφέρει, γιατί από την πρώτη στιγμή, από 3 Μαρτίου, στείλαμε σαφείς οδηγίες στις προνοιακές δομές να κόψουν τα επισκεπτήρια. Ξέρετε, όταν στους παππούδες κόβεις τα επισκεπτήρια, είναι ένα βάναυσο μέτρο, δεν είναι απλό. Αλλά είπαμε ότι πρέπει να προασπίσουμε τις ανθρώπινες ζωές, τις δικές τους ζωές. Οπότε κόψαμε τα επισκεπτήρια. Ζητήσαμε να φτιάξουν ειδικούς χώρους απομόνωση σε περίπτωση κορονοϊού. Και βέβαια προβλέψαμε να αναπληρώσουμε τις θέσεις που έχουν χαθεί με 500 προσλήψεις, έτσι ώστε οι συνάνθρωποι μας αυτοί με τη μεγαλύτερη ευαλωτότητα να θωρακιστούν σε μια ασφαλή δομή σαν αυτή στην οποία είναι. Είναι να προσπαθήσουμε να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Είναι θετικό αυτό που μας λέτε. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.